Παρακαλώ στο Skype μου, έχω τον έναν το μοναδικό, τον Χάρη μου, παιδί ο Χάρους. Χάρη μου. Χάρη μου. Χάρη μου. Καλή Χάρη μου. Να ακούεις με. Ναι. Αλλά για που τσοβαλά τα ρόζια σχέτα. Είσαι πολλά ωραίος, μαυρισμένος, ανανεωμένος. Και εσύ, αλλά είδα συνέντευξη σου, μάλλον είδα την εκπομπή σου πρόσφατα που είπες ότι κάτι χρησιμοποιείς. Όχι, αγάπη, χρησιμοποιώ κάτι. Κάμνω σολάρι, γιατί δεν βρω ώρα να πάω θάλασσα φέτος. Δεν είναι πολλά επάσχυνα, που είσαι τρυπούαντα. Όχι, χάρη μου, εντάξει, ρούχα, λέω, είναι δικιά σου μια χαρά. Είσαι μαυρισμένος, έκαμες καθόλου διακοπές έτσι κανένα Σαββατοκυριακό τουλάχιστον. Ναι, τα Σαββατοκυριακά προσπαθώ να φεύγω, είναι η αλήθεια. Είπαμε λίγο Πρωταρά, λίγο Μπάφων, Γιάνναπαν κτλ. Φεύγουμε όσο μπορούμε. Καλά κάμνεις να ξεφεύγεις λίγο. Χάρη μου, θέλω πριν να ξεκινήσω να σου κάνω ερωτήσεις, να σου πω ότι είδα το Instagram account σου ότι έγινε έτσι λίγο updated. Θέλω να σου πω ότι είδα έτσι λίγα κάποια post που κάνεις λίγο influential. Ναι. Αρέσκω μου. Έπαιξα το και στην εκπομπή και είπα ότι αρέσκει μου. Έχεις έναν τρόπο που φαίνεται, ενώ φαίνεται και το προϊόν, αλλά φαίνεται αλήθεια το πράγμα. Άμα το λαλεί η Βασίλισσα, σημαίνει ότι πάμε καλά. Σταμάτα ρε, είμαι εγώ η Βασίλισσα. Έκλα και ήθελα να μου είναι η Βασίλισσα του Instagram. Άκου να σου πω, μα το Θεό. Όποιος με ρωτήσει, λαλού τους, παιδιά, κάλια μέχες, σε τούν τα πράγματα. Αλήθεια, χαρή μου, κλείς μου πελάτες. Ναι. Να σου δει ο κομίσιο. Πελάτες. Πελάτες όχι, αγαπητοί μου, αλλά όποιος μου πει κάτι για το Instagram, λαλού του, παιδιά, στείλτε ένα μήνυμα της Κέλλας να σας απαντήσει, να σας πει εννοείται τη συμβουλή. Μάνα μου, χάρη μου, ευχαριστώ. Αλλά έπαιξα τις φωτογραφίες σου στην εκπομπή και είπα το ότι βελτιώθηκε πάρα πολλά το Instagram σου. Ασχολείσαι πολλά, φαίνεται. Γαλλία, θέλω να σου στείλω χαιρετίσματα από όλα τα παιδιά εδώ στον Αλφα. Γύρνα μου το κινητό να δω. Αντρέα, θέλεις αυτής να πεις ένα γεια. Μπορώ να σου το γυρίσω τώρα, τζάμι, που είναι και κάμουν τι κάμουν, καταλαβαίνεις. Συγγνώμη, ναι, έρχεται ο Αντρέας να με χαιρετήσει τώρα. Ο Αντρέας. Περίμενε, εγώ μιλώ για το τσέλεπον τον Αντρέα. Α, γιατί πού είναι το. Εντάμε, τσέλεπεν να έρθεις να πεις ένα γεια, έστελ. Αντρέα, αλλά πέμουν αγιά ρε. Α, το πιστεύω. Βόμβα μεγατόνων, ο Αντρέας τσέλεπος, δεν χαιρετάει την Γαλλία. Ρε, τι ώρα βγαίνει ρε αέρα, πόση ώρα έχω, να βγεις τώρα. Κοίταξε, 3:30 βγαίνουμε αέρα, έτσι ένα δεκαλεπτάκι το έχουμε μέχρι να πάμε να ετοιμαστούμε. Πότε ολοκληρώνεται η σεζόν, χάρη μου. Την Παρασκευή που μας έρχεται. Α, ωραία, άρα έτσι. 9 του Ιούλη τελειώνουμε. Είδα ότι φέτος ασχολήθηκε και λίγο με το YouTube. Ναι, γενικά αρέσκει μου τούτο ο χώρος. Κάνω συνεντεύξεις στο YouTube. Έχω πάντα κανάλι. Αρέσκα σου συνεντεύξει. Το είδα το κανάλι σου. Χαρία, ναι, πες. Ελπίζω να δείτε τα μηνύματα από κάτω του κόσμου που τους ρωτώ πάντα ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος. Τι γράφουν οι Κάλλοι Ελευθερίου. Δεν το είδα, όποτε θέλεις. Να μπεις να τα δεις. Δεν είδα τα comments. Και κάνω βασικά λίγο διαφορετικές συνεντεύξεις, ξέρεις, πιο χαλαρές, ναι, που μπορεί να ρωτήσεις πράγματα τα οποία μπορείς στην τηλεόραση λόγω χρόνου να σου τα κόψουν, ναι, και να σου πούνε ότι εντάξει, τούτο ξέρουμε, τούτο δεν το ξέρουμε κτλ. Επειδή και αν δεν είσαι στην 9 του χρόνου στο διαδικτυακό, ρωτάς ό,τι θέλεις και πάει κουβέντα όπου θέλεις, ό,τι να είναι. Ποιος ήταν ο καλεσμένος σου ως τώρα που ήταν έτσι το πιο η πιο εύκολη συνέντευξη που έκαμες? Η πιο εύκολη νομίζω ήταν της Άντρης, η Άντρη Καραντώνη, ναι, γιατί γνωριζόμαστε προσωπικά και στο ραδιόφωνο, στον Energy που είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο κτλ. Ναι. Ευκαιρία μου πιο εύκολα. Αλλά και ο Πιέρος, θέλω να σου πω, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τον Πιέρον ό,τι τον ερωτούσα, απαντούσε ειλικρινά και έβλεπα το στα μάτια του ότι δεν προσπαθεί ούτε να κρύψει κάτι, ούτε να μου απαντήσει, ξέρεις, διπλωματικά. Ναι. Είναι όπως την ήθελε. Ποια ήταν η πιο έτσι δύσκολη συνέντευξη που ήρθε κάποιο και έπρεπε έτσι λίγο να τον κάνεις να νιώσει πιο άνετα να σου ανοιχτεί? Όχι ότι είναι κακό. Έχει κάποιους ανθρώπους που θέλουν λίγο παραπάνω κουντήμα. Ξέρεις τι, λίγο περίεργα νιώσαμε την Ιλώνα, όχι στο να μου ανοιχτεί όμως, στο ότι είσαι τόσα πολλά πράγματα να πει που η ζωή της Ιλώνας θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ταινία. Το πώς ήρθε στην Κύπρο, εχώρισε, έφυγε πει Αμερική. Γενικά η συνέντευξη της ήταν καταπληκτική, που εγώ ένιωθα περίεργα τώρα τι να ρωτήσω, πού να το πάρω, πώς να το φέρω. Κατάλαβες, με τούτη την έννοια. Άντε ρε. Χάρη ναι, ας πούμε, είχε μου πει ότι πέρασε δύσκολα και βοήθησαν την, ας πούμε, άτομα από την Κύπρο. Γιατί είπε μου ότι είχε φορά που
δεν είχε καν λεφτά να πάει να πάψει την πελάτησα και είχε να βάλει πεζίνα, ας πούμε. Ναι. Τον το πράγμα νεγουμένα και την ώρα να πιάνε με λίγο, ξέρεις. Συναισθηματικά ίσως. Ναι, το στομαχούι μου, ξέρεις την ώρα. Μάνα μου, χάρημα να είσαι και του χρόνου, τσάμε. Ναι, νομίζω στη Χριστιάνα 100% θα είμαι και του χρόνου. Νομίζω ότι βράμε τα πάρα πολλά ωραία με την Καρνάκη. Να φέρουμε τον Καρνάκη μου. Καλή, αν και πειράζεις, ναι. Φυσικά, απλά γιατί να με πειράζει, φυσικά και θέλω τον. Έλα. Φώναξε το. Τι, ποιος. Ποιος άλλος μπήκε, κανείς. Είπα ένας ένας θα μπούμε τώρα στο... Τι γίνεται. Με παχαίνει digital. Σταμάτω που σου παχαίνει digital. Κάτσε. Καρνάκη μου, θα είσαι και εσύ του χρόνου στην ομάδα. Θα είσαι και εσύ του χρόνου στην ομάδα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω, Κάλια. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι καλύτερο. Όλα ανοιχτά και όλα κλειστά. Δεν μπορεί ο Ουγγαρέζο να μας πει τα μυστικά του. Πραγματικά όμως. Πραγματικά όμως. Καρνάκη μου, θα μπορούσες να κάτσεις στο πάνελ. Θα μπορούσες να κάτσεις στο πάνελ. Έχω κάτσει κάποιες φορές. Ναι, ναι. Officially να κάτσεις στο πάνελ του χρόνου. Του χρόνου. Γενικά θα μπορούσα. Μάλιστα. Όσον είναι ο Χάρης, δύσκολα. Ναι, πια ο Χάρης είναι αυτή τη ζωή. Η αλήθεια είναι αντροκρατία το πάνελ σας, mostly. Θέλω... όχι, έχουμε και μια πανέμορφη ξανθιά, η Σοφία. Πλέον. Η Σοφία είναι official, θα μείνει του χρόνου official. Όχι, εγώ μιλάω για το τώρα, γιατί κάνετε κάποια εκφομπή για το μέλλον. Ναι, λέμε τάστρα. Ερωτήσεις σου κάνει. Παιδί μου, ρωτάω για του χρόνου, αφού τελειώνει τώρα την Παρασκευή, τελειώνει η εκπομπή. Χάρη μου. Να σου πω ειλικρινά, να σου πω εγώ καλή, είμαι ειλικρινά. Πέμε τώρα, τι θα γίνει του χρόνου και τις αλλαγές και τα λοιπά όσον αφορά το με αγαπή Χριστιανά, δεν ξέρουμε να σου πω και εμείς περιμένουμε να μας ενημερώσουν. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα, νομίζω και σε άτομα και στη θεματολογία ναι. Και γενικότερα στο στήσιμο της εκπομπής, αλλά κάποιες συζητήσεις νομίζω που ακόμα γίνονται. Έγινε να φαντάζομαι συζητήσεις με τον καθέναν του τύπου αν πώς να συνεχίσεις και τα λοιπά. Αλλά ακόμα για την εκπομπή, το ποιοι θα είναι μπροστά, ποιοι θα είναι πίσω, ναι. Πώς θα είναι εκπομπή, τούτο περιμένουμε να σου πω την αλήθεια και εμείς να το μάθουμε. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, με ενημερώνουν από το control ότι η ομάδα του Μιχάλης Φοκλέους ρωτάει ναι. Αν ο Dr. Love συνεχίζει. Εννοείται και τα συνεχίζουμε. Τα στείλω τα φιλιά μου στην Αναστασία. Μεγάλωσα μαζί της, να της πεις. Μεγάλωσες μαζί της. Ει ρε λαλή, αν και 200 χρόνο. Άντε, να ακούτε μες το φτύ μου ρε χάρη τώρα. Εντάξει, έλα να σου πω έτσι να πούμε και για το ραδιόφωνο. Πες μου λίγο τώρα στον Energy. Πώς νιώθεις, πόσο καιρόν είσαι στον Energy? Είμαι 2 χρόνια από τον καιρό που ξεκίνησε ο Μάρκος, είπε σου ο Μάρκος πριν λίγες μέρες. Θυμούμε το, είδα το. Είμαι μαζί με το COVID, 6-8 το απόγευμα, στον Drive After 6. Πάρα πολλά ωραία, εντερκάσαμε πάρα πολλά ωραία με το COVID. Άκουσα σας προχτές που τσακ, έλα λες το εσύ ένα φύο, έλα λες το κάτσε άλλο λίγο. Έλα λες το εσύ ένα φύο, έλα λες το κάτσε άλλο λίγο. Και γελούσα που σας άκουα που τσακώνες του ποιος είναι να φύγει και ποιος είναι να μείνει. Έχετε όντως χημεία ραδιοφωνικά. Όντως, για να καταλάβεις, σκέφτομαι να τον παντρέψω σε 10-15 μέρες. Πότε παντρεύει και το COVID, και σκέφτομαι να μπορέσω να κουμπάρω τόσο πολλά τα ευρώ με τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά έχει κάποιες φορές που είναι η αλήθεια, θα ήθελα να το φατσίσω πάνω στον τοίχο. Έλα να σου πω, έκαμνες μόνος σου. Έκαμνες μόνος σου ραδιόφωνο πριν. Πολλά λογικό. Έντζε θέλεις το χρόνο σου να συνηθίσεις με έναν δεύτερο άτομο, αλλά και πάλι έχει φορές. Ελάλο, σε ζήσα τόσο τα θυκιό. Αρέσκει μου και μόνη μου, έχει φορές που μου λείπει και με κάποιο ζευγάρι και ανάποδα. Εσένα εσύ έχεις ζευγάρι, ενώ έχεις φορές που να σου λείπει να είσαι μόνος σου. Ναι, το καλό μου τώρα τελευταία που ανοίξαν τα μπαράκια και τραγουδά, έτσι βάλει μου καμιά άδεια να πάω να τραγουδήσει και κάνω και καμιά εκπομπή μόνος μου και αισθάνομαι ότι εντάξει τώρα είναι τα νερά μου, αλλά είναι αλήθεια το Σαββατοκυράκο λείπει μου γιατί είναι το που σου είπα, τσακωνούμαστε αλλά ξέρω ότι στα 5 λεπτά ήταν γιος, ας πούμε, είναι η βραμεντά. Αλλά είναι μια εκπομπή καλά μου που δεν ξέρουμε πώς ξεκινά και πώς θα τελειώσει. Δηλαδή, ας πούμε, θα πούμε τα σόμπι στα νέα, τα κλασικά. Ναι. Να πούμε, ξέρω εγώ, βάλουμε θέματα της ημέρας, λύνουμε ερωτικά προβλήματα. Dr. Love, στο ραδιόφωνο. Dr. Love. Μάλιστα. Βέβαια. Οκ. Περνούμε να...
Έλα να σε ρωτήσω κάτι, εσύ ενοχλεί. Εκλείσε μου το τώρα, στα μούτρα. Εκλείσε μου, Αναστασία. Έλα. Όχι, ακούσε. Ακούεις με. Ακούσε. Εντάξει. Έλα να σου πω, ο Energy, έτσι που ήσουν εσύ στα πιο ελληνικά ακούσματα, ο Energy παίζει λίγο... Όχι του γούστου σου μουσική τώρα, του γούστου σου, ξέμαθες τι. Κοίταξε να σου πω. Θέλω να σου κάνω μια αποκάλυψη πριν που... Πότε ήταν το 2016, πιάζω Tomorrowland. Που έπαιζε όλη μέρα... Περιπέζεις με, πιέσαι εσύ Tomorrowland. Ναι. Πέρσι πια στην Πάολα πριν τον κορονοϊό. Δεν ξέρω. Ό,τι να είναι. Έτσι είναι, αγαπητέ. Άμα σου αρέσει και η μουσική, αρέσει κουσούλα τα είδη. Τι να σου πω. Είπα, επιάζεσαι τύπου Eurovision, τζακουά τέτοια, pop κτλ. Ξέρω εγώ, έναν αδιαστήματα. Εντάξει, ωραία. Αλλά αρέσκει μου πάρα πολλά η μουσική. Και αρέσκει μου ότι στον Energy δεν έχουμε μεγάλα όν. Ακούμε πολύ μουσική και όταν πρέπει να μιλήσουμε, μιλούμε τόσο νόσο. Τούτο είναι δύσκολο. Να μαζέψεις όλη τη σκέψη σου σε ένα λεπτό. Φιλιά ακριβώς. Πολλά. Να μου λέει, Αναστάζια, κάτι θέλεις, τι θέλεις. Έκαμε λάθος. Εντάξει. Σε αφήνω χάρη μου. Καλή εκπομπή. Χάρηκα πολλά που σε είδα και που σε άκουσα. Και εγώ το ίδιο. Να σε έτσι καλά, να ολοκληρωθεί σε ζώνη όμορφα. Σας εύχομαι να περάσει ωραία την εβδομάδα. Να κλείσω ωραία, να πάτε να πάτε να ξεκουραστείτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και να έρθετε φορτισμένοι ξανά πίσω. Έλα να σου πω πριν σε κλείσω. Πώς σου φάνηκε ο Στέλιος ο Παναγόπουλος? Καταπληκτικός. Τρομερό χιούμορ. Ναι, αγαπώ τον πάρα πολλά. Έχει μια μελάρα, ναι, την έχει. Έχει ψουμί πάνω του πουλαλού. Έχει, πολύ ψουμί. Φιλιά πολλά, χάρη μου. Χάρηκα που σε είδα, γεια. Και εγώ. Bye. Φιλιά σε όλους την ομάδα και με πίσω. Τάσο, Σοφία, φιλιά πολλά, πολύ καλή. Bye.